Κοιτάξτε, Αλεξάνδερ, είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που σε υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα στα πλαίσια του Τρίτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος και Σερβίας. Ήταν σήμερα μία ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τις άριστες διμερείς μας σχέσεις και τολμώ να πω και τις άριστες προσωπικές μας σχέσεις. Αλλά και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σε αυτές με τη διακήρυξη της στρατηγικής συνεργασίας την οποία μόλις υπογράψαμε, μια στρατηγική συνεργασία που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είχε υπογραφεί εδώ και πολύ καιρό. Ένα πλαίσιο που αναβαθμίζει και εμπλουτίζει με νέο περιεχόμενο όλα τα επίπεδα της κοινής Έλληνο-Σερβικής πορείας. Την άμυνα, την οικονομία, την ασφάλεια, μέχρι τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία. Προτεραιότητες μας, όπως συζητήσαμε, αποτελούν υποδομές και η ενέργεια και σε ό,τι αφορά τις πρώτες, τα διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να σταθούν αρρωγή. Με βασικό στόχο, όπως συζητήσαμε, να ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, Βουδαπέστη. Ένα έργο κρίσιμο για το εμπόριο και τις μεταφορές σε ένα μεγάλο περιφερειακό τόξο, αλλά και επικοινωνίας 4 γειτονικών μεταξύ τους λαών.